Ας το αφήσουμε μετά, γιατί έχουμε το κρίσιμο. Έρχονται τα σχόλια πίσω. Δύο το ελάχιστον, τρεις, τέσσερις, πέντε reviewers, όλοι κακοήθεις, οι οποίοι έχουν τσακωθεί με τη γυναίκα σου και χρησιμοποιούν πάνω σου. Τώρα έχουν γίνει τελευταία της μόνος και 6-7 κρίσεις. Και επειδή κάποιος συνάδελφος μου είπε ότι πήρε ένα τέτοιο τεράστιο νούμερο, του είπα, έλα να μας διηγηθείς αυτή την τόσο γλυκιά εμπειρία που έζησες. Γεράσιμε, σε παρακαλώ, πες μας λοιπόν, τι πέρασες με τις κρίσεις των εργασιών σου. Μάλλον πάντως κατάλαβα λάθος την πρόσκλησή σου, Δημήτρη, διότι εγώ δεν έχω προετοιμαστεί να πω την εμπειρία που είχα με τους 6 κριτές, αλλά την εμπειρία σαν κριτής. Και αυτό έχω παρουσιάσει. Και βέβαια οι θέσεις μου είναι λίγο άβολη, γιατί είμαι ο τελευταίος ομιλητής, όλοι πεινάμε, είναι 9:30, αλλά επειδή ήξερα ότι θα έχουμε ξεπεράσει το χρόνο, θα είμαι πολύ σύντομος, αισθάνομαι και λίγο άβολα, δεν πρόλαβα να καθαρίσω τα παπούτσια μου μετά από αυτό που άκουσα. Λοιπόν, ποιες είναι οι υποχρεώσεις του reviewer όταν καλείται να κάνει αυτήν την δουλειά? Να ξεκινήσω λέγοντας ότι κανείς τελικά δεν έχει μάλλον διδάξει από την αρχή έναν reviewer πώς θα κάνει τη δουλειά, και τουλάχιστον μιλάω από προσωπική εμπειρία ότι μάλλον αυτοδίδακτος είμαι και έγινα. Η πρώτη λοιπόν δουλειά την οποία πρέπει κανείς να κάνει είναι να ενημερώσει το περιοδικό στο οποίο καλείται να δουλέψει για το ποια κομμάτια της ειδικότητάς του μπορεί να αξιολογήσει, διότι είναι δεδομένο ότι είναι αδύνατον να έχουμε μία σοβαρή άποψη πάνω σε όλη την γκάμα της ειδικότητάς μας, της ουρολογίας. Κάνω αυτή τη δουλειά σε δύο περιοδικά. Στο European Urology, ευτυχώς, πριν από 18 μήνες ήρθε ένα γράμμα στο οποίο έπρεπε κανείς να κάνει να σημειώσει σε ποια κομμάτια θέλει να κάνει σχόλια σε εργασίες. Και αυτό είναι απόλυτα λογικό, διότι υπάρχουν πολλά κομμάτια της ουρολογίας στα οποία δεν έχω ιδέα και είναι αδύνατον να κρίνω ένα περιοδικό. Άρα είναι πολύ πιο δύσκολο το να είναι κανείς reviewer σε ένα περιοδικό και να του έρχονται άρθρα που καλύπτουν όλη την γκάμα, από το να είναι κανείς reviewer σε ένα περιοδικό που έχει επιλέξει έναν ή δύο τομείς. Άρα λοιπόν, η πρώτη δουλειά την οποία κάνουμε, διαβάζουμε το άρθρο, διαβάζουμε τον τίτλο και αν αισθανόμαστε, πράγμα το οποίο το έχω κάνει αρκετές φορές, ότι δεν είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε, πρέπει να απαντήσουμε στο περιοδικό ότι εγώ αυτό το άρθρο δεν μπορώ να το διορθώσω. Πρόσφατα μου ήρθε ένα άρθρο μοριακής βιολογίας, το διάβασα μία, το διάβασα δύο, το διάβασα τρεις, ήταν αδύνατον να καταλάβω τι ακριβώς συνέβαινε σε αυτό το άρθρο. Απήντησα ότι δεν μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά και μου έκανε εντύπωση ότι πήρα δεύτερη απάντηση όπου έπρεπε να εξηγήσω συγκεκριμένα τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούσα να διορθώσω αυτό το άρθρο. Το επόμενο βήμα που είναι και αυτονόητο από τη στιγμή που θα έχουμε μία πρόσκληση στα χέρια μας είναι να διαβάσουμε άλλα άρθρα τα οποία έχουν σχέση με το συγκεκριμένο paper για να ενημερωθούμε σε βάθος. Ακόμα και στα κομμάτια εκείνα της ουρολογίας που πιστεύουμε ότι ξέρουμε πέντε πράγματα, η αλήθεια είναι ότι μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα επιπλέον την ώρα που διαβάζουμε, που μελετάμε για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε τις γνώσεις εκείνες για να κάνουμε σωστά τη δουλειά. Και σήμερα τα περιοδικά μας κάνουν πιο εύκολη τη ζωή, διότι την ώρα που έρχεται αυτό το paper μπορεί κανείς να κάνει κλικ σε ένα site και να μας δώσει και μας δίνει το ίδιο το περιοδικό όλα τα άρθρα, τα πρόσφατα άρθρα τα οποία έχουν δημοσιευτεί πάνω σε αυτό το θέμα και μπορεί κανείς έτσι γρήγορα να αποκτήσει μία γνώση. Και θα ομολογήσω ότι εγώ αυτή τη στιγμή σχεδόν τα περισσότερα πράγματα που μαθαίνω τα μαθαίνω διαβάζοντας, προετοιμαζόμενος για να κάνω μία κρίση σε ένα περιοδικό. Και αυτό έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί απέναντι στον άνθρωπο ο οποίος έχει κοπιάσει για να στείλει αυτό το paper. Και από τη στιγμή που θα διαβάσουμε καλά όλη τη βιβλιογραφία, ερχόμαστε επιμέρους να δούμε το άρθρο αυτό κομμάτι-κομμάτι
Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό το abstract. Πρόσφατα διάβασα ότι έχει γίνει μία μελέτη η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 90% των ανθρώπων που διαβάζουν τα ιατρικά περιοδικά διαβάζουν μόνο την περίληψη, μόνο το abstract. Ελάχιστοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα καθίσουν να διαβάσουν σε βάθος όλο το paper από την αρχή μέχρι το τέλος. Άρα αντιλαμβάνεστε το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε ένα abstract το οποίο να είναι σωστό, για να μπορεί ο άλλος μέσα σε 2 λεπτά να καταλάβει τι ακριβώς θέλει να πει κανείς στο paper αυτό. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, διότι πολλά από αυτά τα είπε ο καθηγητής, ο κύριος Σοφικίτης. Θέλω όμως να πω ένα-δύο πραγματάκια στα συμπεράσματα και στους πίνακες και στη βιβλιογραφία και στο επίπεδο της γλώσσας. Στα συμπεράσματα, πολλές φορές αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι διαβάζουμε ένα paper το οποίο είναι πολύ καλά δομημένο, όμως στα συμπεράσματα, ως συγγραφέας, βγάζει συμπεράσματα τα οποία δεν δικαιολογούνται από αυτά τα οποία παρουσίασε στο υλικό και μέθοδος. Έχει κάνει μία μελέτη, ας υποθέσουμε, για την έκφραση ενός γονιδίου με άνοσο βαφή και κατόπιν στα συμπεράσματα βγάζει δικά του συμπεράσματα ότι μπορεί τελικά αυτό το φάρμακο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί να βοηθήσει κλινικά σε αυτή την νόσο. Και αυτά όλα είναι συμπεράσματα τα οποία δεν βγαίνουν από αυτό το paper. Στους πίνακες είναι πολύ σημαντικό να διαβάσει κανείς και να δει ένα πίνακα και να μπορεί αμέσως να καταλάβει τι θέλει να πει αυτός ο πίνακας. Εάν πρέπει κανείς να αφιερώσει 1/4 για να καταλάβει τον πίνακα, δεν έχει νόημα να υπάρχει. Στη βιβλιογραφία είναι πολύ σημαντικό, και πάντα το κοιτάζουν αυτό οι reviewers, να βρει κανείς βιβλιογραφικές παραπομπές οι οποίες να είναι πρόσφατες. Όταν βλέπει κανείς και διορθώνει ένα paper και κοιτάζει τη βιβλιογραφία και βλέπει ότι όλες οι παραπομπές είναι 92, 96, 95, λέει κανείς, μα καλά, είναι δυνατόν να μην υπάρχουν πληροφορίες των τελευταίων 3 ετών. Και αμέσως μόλις μπείτε μέσα στο PubMed θα βρείτε ότι τον τελευταίο μήνα υπάρχουν 5 εργασίες που θα μπορούσε να τις χρησιμοποιήσει ο συγγραφέας. Το επίπεδο της γλώσσας δυστυχώς είναι πάρα πολύ σημαντικό και επηρεάζει πάρα πολύ τον κριτή. Εάν από την πρώτη στιγμή δει χοντρά λάθη στη γλώσσα, και βέβαια η δουλειά δικιά μας είναι πολύ πιο δύσκολη, διότι μας η αγγλική γλώσσα δεν είναι η μητρική μας γλώσσα, αλλά παρόλα αυτά, παρά το ότι δεν είναι η μητρική μας γλώσσα, μπορεί κανείς εύκολα να βρει ορισμένα χοντρά λάθη στη γλώσσα και αμέσως επηρεάζεται αρνητικά ο κριτής για όλο το paper. Όταν αρχίζουμε να γράφουμε την άποψή μας για ένα άρθρο, το πρώτο είναι, που είναι αρκετά δύσκολο, να μην επηρεαστούμε από την χώρα προέλευσης του άρθρου. Η αλήθεια είναι ότι όταν βλέπει κανείς ένα paper από την Ελβετία, από την Ολλανδία, από τη Γερμανία, λέει, α, θα είναι ένα σοβαρό paper. Και μόλις δούμε ότι ο συγγραφέας είναι από τη Μαλαισία, την Ινδία ή το Πακιστάν, και είμαι σίγουρος ότι ίσως άλλοι αισθάνονται το ίδιο όταν βλέπουν ένα paper να έρχεται από την Ελλάδα, έχουμε μία αρνητική τάση, μία αρνητική άβρα. Λέμε, όχι, τώρα αυτός από τη Μαλαισία τι γράφει. Αυτό είναι λάθος, διότι είναι πολύ πιθανό να δούμε ένα πολύ καλό paper από το Πακιστάν και από την Ινδία και δεν θα πρέπει να επηρεαστούμε από την χώρα προέλευσης. Ένα δεύτερο λάθος είναι να εκφράζει ο reviewer τις προσωπικές του απόψεις. Οι προσωπικές μας απόψεις δεν σημαίνει ότι επιστημονικά είναι οι σωστές. Μπορεί εγώ να έχω μία άποψη πάνω σε ένα θέμα, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτή η άποψή μου είναι σωστή. Είναι λάθος να γυρίσουμε το βράδυ μετά από μία δύσκολη και κοπιαστική μέρα και στις 10 η ώρα να ανοίξουμε το κομπιούτερ μας, να δούμε ότι έχουμε μία πρόσκληση να κάνουμε ένα review και να θέλουμε εκείνη την ώρα το βράδυ να ολοκληρώσουμε το review, διότι μας πιέζει το περιοδικό, το European Urology, θέλει την απάντηση σε 14 μέρες. Είναι λάθος, διότι είναι σίγουρο ότι η δουλειά την οποία θα κάνουμε δεν θα είναι σωστή, δεν θα προλάβουμε να διαβάσουμε αυτά τα οποία θέλουμε και η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να το αφήσουμε και να το κάνουμε το Σάββατο το πρωί που θα ξυπνήσουμε και θα είμαστε πιο ξεκούραστοι. Πολλές φορές θα πρέπει μέσα στις απαντήσεις τις οποίες δίνουμε να αναφέρουμε και βιβλιογραφικές παραπομπές, γιατί πιστεύουμε ότι έχει κάνει κάποιο λάθος ή γιατί έχει παραλείψει κάποια σημαντική πληροφορία. Και τέλος, κάτι πολύ σημαντικό, θα πρέπει τα σχόλιά μας να μην είναι προσβλητικά προς τον συγγραφέα. Όπως θα γνωρίζετε ίσως, όταν συμπληρώνει κανείς αυτές τις φόρμες, υπάρχει ένα τετράγωνο προς τον συγγραφέα και ένα τετράγωνο προς τον editor του περιοδικού.
Στο τετράγωνο που είναι προς τον συγγραφέα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, πολύ ευγενείς. Δεν έχουμε δικαίωμα να προσβάλλουμε κανέναν, ακόμα και αν πιστεύουμε ότι αυτά τα οποία γράφει ότι είναι αρλούμπες. Όταν στα περισσότερα περιοδικά, όταν η πρώτη κρίση είναι ακόμα και major revision, που σημαίνει ότι ζητάμε από τους συγγραφείς να κάνουν βασικές αλλαγές, ξέρουμε εκ των προτέρων ότι με πιθανότητα που πλησιάζει το 90% αυτό το άρθρο θα γίνει δεκτό. Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Όταν θα πούμε major revision, σημαίνει ότι αυτό το άρθρο μάλλον θα γίνει αποδεκτό. Όταν λοιπόν μας έρχεται για δεύτερη φορά πίσω το paper με τις διορθώσεις οι οποίες έχουν γίνει, και εδώ πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή, η δουλειά δεν είναι εύκολη. Το λάθος είναι να κοιτάξει κανείς εάν έχουν γίνει οι διορθώσεις που έχει κάνει ο εαυτούλης μας. Ενώ υπάρχουν 5, 6, 7 κριτές και θα πρέπει να διαβάσουμε με προσοχή τις απαντήσεις των συγγραφέων και στα comments που έχουν γίνει στους άλλους reviewers, και θα πρέπει να προσέξουμε, διότι ορισμένες φορές οι συγγραφείς με ευγενικό τρόπο προσπαθούν να αποφύγουν την ουσία των παρατηρήσεων. Και τελειώνοντας, για να μην σας κουράσω, έψαξα μέσα στην βιβλιογραφία να δω πάνω σε αυτό το θέμα αν έχουν δημοσιευτεί πρόσφατα τρία-τέσσερα άρθρα, και ξεκινάω με ένα άρθρο που έχει δημοσιευθεί στο JAMA το 2002, διότι το ερώτημα είναι τελικά αυτή η δουλειά την οποία κάνουν οι reviewers είναι μία αξιόπιστη δουλειά, είναι μία επιστημονική δουλειά υψηλού επίπεδου και ανεβάζει το επίπεδο των papers των οποίων δημοσιεύονται. Ήδη από το 2002 υπάρχουν πολλές αμφιβολίες εάν ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή η διόρθωση όλων των papers που αποστέλλονται στα περιοδικά, εάν όντως είναι μία δοκιμασμένη επιστημονικά διαδικασία. Και φαίνεται ότι δεν είναι. Να απαντήσω σε ένα θέμα που αναφερθήκατε λίγο πιο πριν από περιέργεια, γι' αυτό το ανέφερα, το βρήκα μπροστά μου. Δεν συμφωνώ απόλυτα με αυτά τα οποία είπατε. Από ό,τι φαίνεται, και αυτό δημοσιεύθηκε στο European Urology το Μάρτιο του 2007, από όλα τα abstracts και τις προφορικές ανακοινώσεις που εμφανίζονται σε κάθε ευρωπαϊκό συνέδριο, σχεδόν το 50% δημοσιεύεται τελικά σε κάποιο ουρολογικό περιοδικό. Ίσως το 10-15% ισχύει για το European Urology, αλλά εάν δει κανείς όλα τα περιοδικά, τα μισά από τα abstracts και τα posters δημοσιεύονται σε κάποιο ουρολογικό περιοδικό. Ένα άλλο ενδιαφέρον άρθρο είναι το εξής. Έψαξαν να βρούνε τελικά μια στατιστική ανάλυση του τι όντως δημοσιεύεται πάνω στην ουρολογία στα έτη από το 2000 μέχρι το 2005. Στο χρονικό λοιπόν αυτό διάστημα δημοσιεύτηκαν περίπου 6.800 εργασίες. Το 35% ήταν από την Ευρώπη, το 40% από την Αμερική. Το 15% από όλες αυτές τις μελέτες είναι κοινές προσπάθειες Ευρώπης και Αμερικής. Στην Ευρώπη, αριθμητικά, οι χώρες που προηγούνται στις δημοσιεύσεις είναι η Αγγλία, η Γερμανία και η Ιταλία. Αλλά εάν το δούμε αναλογικά με βάση τον πληθυσμό, οι χώρες που προηγούνται είναι η Ολλανδία, η Αυστρία και η Σουηδία. Στο Eurosource, που είναι ένα site της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, για να ευλογήσω και λίγο τα γένια μας, βρήκα, και το αναφέρω με περιέργεια διότι μου έκανε εντύπωση και χαίρομαι γι' αυτό ιδιαίτερα, ότι η Ιατρική Σχολή Αθηνών, όπου περιλαμβάνονται με εργασίες και από την πρώτη και από τη δεύτερη, αλλά και από την παθολογική κλινική του Αλεξάνδρας, διότι έχουμε πολλές εργασίες σε ογκολογικά θέματα που δημοσιεύονται και από τις τρεις κλινικές, είναι η έκτη από πλευράς δημοσιεύσεων στην ουρολογία στην Ευρώπη. Και τελειώνοντας, το συμπέρασμα, γιατί θα επιμείνω σε αυτό, 2007 Cochrane Database ξανά αναλύουν την ποιότητα της δουλειάς που κάνουν οι κριτές στην δημοσίευση των περιοδικών και καταλήγουν ξανά στο ίδιο συμπέρασμα, ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι τελικά ίσως όσο δόκιμη θα έπρεπε να είναι, και ότι θα πρέπει να επενδυθούν χρήματα και να εκπαιδεύονται όλοι αυτοί οι οποίοι καλούνται να κρίνουν εργασίες σε περιοδικά,
Και τελειώνοντας, να σας πω ότι στην Καθημερινή της Κυριακής, την προηγούμενη εβδομάδα, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για ένα σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Διότι μετά από χρόνια ανεκάλυψαν και βγήκαν στην επιφάνεια στοιχεία ότι άνθρωποι που δημοσίευσαν μελέτες πάνω στα αντικαταθλιπτικά φάρμακα, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι έκριναν αυτές τις εργασίες, τελικά δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, διότι ήταν όλοι υπάλληλοι των εταιριών οι οποίοι παρήγαγαν τα φάρμακα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η Αθήνα δίνει το πρόσταγμα, είπε να η ερευνητική μας παρουσία, πρέπει και οι άλλοι να αρχίσουμε να κοντράρουμε. Δεν ξέρω, πρέπει να το βρούμε, Πέτρο, μαζί μετά πάμε να ψάξουμε το EuroSource που βρίσκονται τα δικά μας. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος κάποια διευκρίνηση, κάποια ερώτηση, παρακαλώ. Με την ευκαιρία της αναφοράς στα αντικαταθλιπτικά, δεν άκουσα κανένα να θίξει το θέμα του conflicts of interest. Έχετε κάτι να μας πείτε? Λευτέρη, είναι ακριβώς αυτό που σου είπα, ότι με αυτή την ιστορία των αντικαταθλιπτικών βγήκε στην επιφάνεια ότι η διαδικασία κρίσης συγγραφής αλλά και κρίσης εργασιών δεν γίνεται με συγκεκριμένους κανόνες που θα έπρεπε να γίνεται, διότι ακριβώς υπάρχουν conflicts of interest, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν ζητάνε από τους reviewers να σχολιάσουν και να πούνε εάν υπάρχει κάποια σχέση με κάποια εταιρεία. Άρα, όταν θα μου έρθει κάποια εργασία για να την κρίνω, μπορεί να έχω κάποιο συμφέρον να την να της επιτρέψω να γίνει. Ακριβώς. Αρχίζει όμως. Πανεπιστημιακών κλινικών αρχίζει. Αρνητική πάνω σε αυτά. Αρχίζει όμως αυτό να γίνεται. Όχι, προφανώς θα πρέπει. Αλλά έχουν γίνει τα βήματα. Το AUA για όλους τους ομιλητές του ενός συγγραφείς όλων των abstracts βγάζει το ένθετο conflict of interest για όλους. Πρέπει να το κάνει και η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία. Όταν δημοσιεύουμε σε περιοδικά, όλα τα σοβαρά περιοδικά ζητούν το conflict of interest, λείπει ο μηχανισμός ελέγχου. Και αυτό πρέπει να δημιουργηθεί. Η λεπτομέρεια που θέλω να πω είναι ότι για τους συγγραφείς υπάρχει τώρα και στην Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία, αλλά πρέπει να υπάρχει και για τους κριτές των εργασιών, όχι μόνο για τους συγγραφείς. Τελευταία, ιδίως στο European Urology, βλέπω ότι αρχίζει και γίνεται λίγο μόδα τα editorial comments, τα οποία εμφανίζονται στο PubMed συνεχώς σαν ανεξάρτητες δημοσιεύσεις. Όχι. Τα μπροστά που είναι mini papers, ναι, όχι τα editorial comments, μετά τα... Και τα editorial comments. Και τα paper μπαίνουν στο PubMed. Ναι, εμφανίζονται στο PubMed και από το General, και από το Journal of Urology και από το European Urology. Γνωρίζετε το σκεπτικό με το οποίο εμφανίζονται έτσι, είναι ισοδύναμες δημοσιεύσεις. Τι, έχετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό? Το σκεπτικό νομίζω ότι είναι αυτό που κουβεντιάσαμε πριν, ότι ανεβαίνει το impact factor του περιοδικού. Πώς γίνεται αυτό? Όταν εγώ ψάχνω στο PubMed και βρίσκω και εκεί πέρα έχει αναγωγή ότι έχει το άρθρο του κυρίου Μητρόπουλου, αλλά από πίσω έχει και τρία editorials του κυρίου Αποστολή, του κυρίου Σοφίγη Λεβιζά, του λέω, α, εδώ πέρα είναι πιο εύπεπτο. Και αν το European Urology αυτή τη στιγμή είναι το περιοδικό που διαβάζεται περισσότερο ακόμα και από τους αδικευόμενους στην Αμερική, και εκεί είναι τώρα του καινούριου editor, του John of Urology, να απαντήσει, είναι ακριβώς γιατί έχει όλα αυτά τα editorials, έχει το DVD μέσα, έχει όλο αυτό που έχουν εκπαιδευτική ουσία. Μητρόπουλος. Και μην ξεχνάς ότι το European Urology μοιράζεται δωρεάν 6.000 αντίτυπα κάθε μήνα, μοιράζονται δωρεάν στην Αμερική. Το κολπάκι με τα editorial comments είναι ότι είναι η πιο χρήσιμη πηγή στη συγγραφή μιας άλλης εργασίας. Νομίζω. Και αυτό το πράγμα το έχει πιάσει κιόλας ο Μοντόρση για αυτή την ιστορία. Όντως, εκεί που κλέβεις την ιδέα αμέσως και πρέπει να την κάνεις. Από κάποιον που το λέει απλώς γιατί εκείνη την ώρα θέλει να κάνει μια κριτική και δεν θα την κάνει. Τελειώνουμε με τον Νίκο τον Σοφηγίτη. Για να βοηθήσουμε λίγο νεότερους συναδέλφους, έχω μια ερώτηση. Λοιπόν, έχω γράψει κάτι που μου αρέσει.
και το, η κλινική μελέτη ήταν ωραία, κυρία Λεβεζάτα. Αλλά κύριε συνάδελφε, τα comments του ενός από τους δύο reviewers, δηλαδή είναι αδιάβαστος ο άνθρωπος, δεν παρακολουθεί τη βιβλιογραφία, δηλαδή αισθάνομαι ότι δεν έχει, πώς τον επιλέξαν και τον βάλαν reviewer. Θα απαντήσω φυσικά και θα απαντήσω αλφα μικρό ευγενέστατα, δείχνοντας την αντίθεσή μου με paper στη βιβλιογραφία, ή θα γράψω και ένα γράμμα στον editor του περιοδικού ότι είναι unfair τα comments. Mm. Τι λέτε, κύριε, για τους νέους συναδέλφους μας. Γράμμα. Η απάντησή μου είναι η εξής. Πρόσφατα, και αυτή τη συζήτηση είχαμε με τον Δημήτρη και αυτό μου ζήτησε αυτή την ομιλία, σε ένα paper που στείλαμε, είχαμε απαντήσεις από 7 reviewers, εκ των οποίων ο ένας, τα σχόλιά του ήταν αστεία. Είχε την αίσθηση ότι δεν είχε καταλάβει τίποτα από το paper. Εμείς αυτό απλώς το οποίο κάναμε είναι ότι απαντήσαμε ένα προς ένα, διαφωνούμε εδώ για αυτό και για αυτό το λόγο, διαφωνούμε εκεί για αυτό και για αυτό το λόγο. Δεν στείλαμε γράμμα στον editor, δεν έχω αυτή την εμπειρία και δεν γνωρίζω. Εάν αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει συχνά, ίσως θα μπορούσε κανείς να στείλει γράμμα στον editor. Όμως έχω την αίσθηση ότι και ο editor διαβάζει, και γι' αυτό έχει και πολλούς reviewer, και εάν οι γνώμες των 5 είναι προς μία κατεύθυνση και μόνο ένας πηγαίνει ακριβώς από την ανάποδη, νομίζω ότι αγνοεί την γνώμη του ενός και ταυτίζεται με τη γνώμη των 5. Πάντως, λίγο πιστεύω, συγγνώμη, από την προσωπική μου εμπειρία, δύο είναι τα στοιχεία. Το ένα είναι ευγένεια, να μην αρχίσεις και εσύ να το απαντάς, γιατί εκεί πέρα και ο editor θα σε δύσκολη θέση και θα είναι πιο αυστηρός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σοφική, τον κύριο τον reviewer, δεν τον ξέρεις ποιος είναι, για τα σχόλιά του. Αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να υποστηρίξω ότι αυτά και αυτά και αυτά, και αρχίζεις και βάζεις πάρα πολλά references και τεκμηριώνεις πάρα πολύ την απόφασή σου, ίσως για ένα μικρό σχολιάκι που αυτός το έβαλε μία σειρά, χρειαστεί να γράψεις μισή σελίδα. Έχω κάνει ρεκόρ απάντησης 38 σελίδες για ένα paper που κάποτε, γιατί είχα πάρει 7,5 σελίδες από τον έναν, 4 από τον άλλον. Αλλά είναι ένα από τα papers, ξέρεις, που με έκαναν γνωστό στην Αμερική και είναι το τρίτο σε αναφορές σήμερα. Απλώς κριτικαρίστηκε γιατί ήταν δύσκολο paper, όχι κακά. Συμφωνώ, και ένα σημείο που πρέπει να πούμε είναι ότι αν νιώθεις confident και νιώθεις ότι η δουλειά σου είναι σωστή και βάλεις τη βιβλιογραφία, ακόμα και να μην γίνει δεκτό, βοηθάει το επόμενο paper που θα στείλεις σε αυτό το περιοδικό. Αυτό είναι το μήνυμα που ήθελα να δώσω. Ευχαριστώ. Ναι, έλα, Ανδρέα. Σαν νέος, γιατί θέλω να αναφερθώ σε αυτό που είπε ο Γεράσιμος, θεωρώ, και αυτό μου το έμαθε και ο ίδιος, δεν χρειάζεται, πρέπει να απαντήσουμε σε όλα τα comments, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τα πάντα για να ευχαριστήσουμε το reviewer. Αυτό που είπε ο καθηγητής ο κ. Σοφικίδης, αν είναι καλή εργασία, ακόμα και αν μπούμε σε ένα από τα comment που κάναμε σε ένα πολύ πρόσφατο άρθρο που δεχτήκαμε, είπαμε δεν έχουμε απάντηση γι' αυτό. Και το paper έγινε δεκτό. Αν είναι πραγματικά καλό το paper και το γνωρίζουν οι περισσότεροι, οι 6 στους 7 reviewer, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τα πάντα για να ευχαριστήσουμε το reviewer. Αυτό τουλάχιστον από τη μικρή προσωπική εμπειρία. Και αυτό που έχει επίσης σημασία είναι στοιχειοθετούμε την απάντηση πάντα ευγενικά, έστω και αν τα σχόλια ενός reviewer είναι προσβλητικά. Γιατί μερικές φορές και αυτό το δεχόμαστε, ιδιαίτερα από τη χώρα μας. Δηλαδή, αν είμαστε επόμενοι. Πριν να χειροκροτήσουμε το Γεράσιμο Λεβιζάτο αλλά και όλους τους ομιλητές, τρεις ανακοινώσεις.